Στον ανακριτή για να απολογηθούν οδηγήθηκαν οι δύο δράστες που ενεπλάξαν στην καταδίωξη στον Ασπρόπυργο με τον θάνατο του 29χρονου αστυνομικού. Στα δικαστήρια Πειραιά θα μεταφερθούμε και τη Μαρία Δουρουδή για να δούμε τι πληροφορίες έχουμε συλλέξει, Μαρία. Ενώπιον του εισαγγελέα Λένα παραμένουν και οι δύο, ο 20χρονος και ο 17χρονος ξαδελφός του. Έχουν έρθει από νωρίς το πρωί εδώ να απολογηθούν. Είχαν πάρει προθεσμία και σήμερα είναι η μέρα λοιπόν για να απολογηθούν. Να σου πω ότι και οι δύο αντιμετωπίζουν τις εξής κατηγορίες: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απήθεια, επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε τη διάλυση της μοτοσυκλέτας. Ενώ ο 17χρονος αντιμετωπίζει και επιπλέον μία κατηγορία για παράβαση του νόμου για μη έκδοση ταυτοτήτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν ολοκληρώσει από τον ανακριτή και τώρα βρίσκονται και οι δύο στον εισαγγελέα. Λένα. Να δούμε και την απόφαση, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ.